Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σχεδόν στις μισές επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί έχουν παρουσιαστεί φορολογικές παραβάσεις με βάση και τα στοιχεία της ΔΟΗ Καλαμάτας. Ωστόσο, ένα περιστατικό που σημειώθηκε στους Γαργαλιάνους κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα έφερε στην επιφάνεια και πάλι ένα θέμα που το είδαμε σε περιοχές ανά την επικράτεια, την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς κατεγράφει προπυλακισμός κλιμακίου, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί οι αποδείξεις που έπρεπε. Και ξανά ένταση σε έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο εφοριακών την Παρασκευή στους Γαργαλιάνους. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν στην κεντρική πλατεία ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση που είχε συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στα γύρω καταστήματα. Οι εφοριακοί, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπίστωσαν πως σε ένα από τα καταστήματα δεν είχαν κοπεί κάποιες από τις αποδείξεις που θα έπρεπε και άρχισαν να βεβαιώνουν παραβάσεις. Αυτό τους έφερε αντιμέτωπους με την αντίδραση ενός 64χρονου θαμώνα του καταστήματος, ο οποίος και επιτέθηκε φραστικά στο κλιμάκιο και εν συνεχεία, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, τα έβαλε με τον αστυνομικό που συνόδευε το συνεργείο σε σημείο που χειροδίκησε εναντίον του. Αλλά και από μένα προσωπικά, οι εντολές που δίνονται είναι να είναι διακριτικοί, ευγενικοί, να μην πιέζουν τα πράγματα και να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με τον κόσμο. Όμως, το ξαναλέω, συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά τελευταία. Επιπλέον θέλω να πω ότι πολλές φορές συνοδευόμαστε και από υπάλληλο της αστυνομικής διεύθυνσης, από κάποιο αστυνομικό, ο οποίος βέβαια φοράει πολιτικά και τον οποίο δεν τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά και στο συμβάν που δημιουργήθηκε, καταφέρθησαν εναντίον του και παρότι γνώριζαν, τους γνωστοποίησε την ιδιότητά του. Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό παραβατικότητας έχει φτάσει το 50%. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα, σχεδόν στο 50% των επιχειρήσεων. Βέβαια συμβαίνει, υπάρχει και το γεγονός όταν πηγαίνουμε σε κάποια περιοχή, διαπιστώνουν την παραβάση στα πρώτα μαγαζιά, ξέρω που πάμε, στη συνέχεια οι άλλοι ειδοποιούνται και... Οπότε είναι πιο συνεπέστατη. Τα περιστατικά πάντως που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα είναι αρκετά, με την κυρία Κούβελα να τα σημειώνει ως λυπηρά και τα περισσότερα εξ αυτών δεν προκαλούνται από τους ίδιους επαγγελματίες αλλά από θαμώνες. Λόγω αυτό, καθημερινά πραγματικά, και αν δεν είναι όλες τις εργάσιμες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο που υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση, η ΔΟΗ έχει έξω 2 και 3 συνεργεία ελέγχου. Αυτό καθημερινά για να καλύπτουν όλες τις περιοχές του νομού, όπως είναι και η περιοχή της Τριφυλίας, που και αυτή έχει τουριστική κίνηση, η περιοχή της Πηλίας, της Μάνης κτλ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων έχουν πραγματικά παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα τα οποία είναι λυπηρά. Πολλές φορές δεν ξεκινάνε ούτε από τους ίδιους επαγγελματίες που ελέγχονται, αλλά από απλούς θαμώνες. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μη η έκδοση απόδειξης στρέφεται εναντίον όλων μας και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν το έργο των ελεγκτών, οι οποίοι κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα. Να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τσερετζούλια και συνάδελφο της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας από τους Γαργαλιάνους, ο συνάδελφος ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με τον Γιώργο. Γιώργο, ουσιαστικά ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε την Παρασκευή. Πήρε και την απαραίτητη έκταση και διόγκωση όπως και να έχει. Πάντως είναι ένα ακόμη επεισόδιο στους ελέγχους των εφοριακών. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι είχαμε συναντήσει ένα ακόμη στην περιοχή του Μαράθου. Και ούτω καθεξής. Φαίνεται πως είναι τακτά αυτά και τακτικά αυτά τα επεισόδια, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση και με τις συνθήκες πίεσης που κρατούν στην αγορά, αλλά και με την ένταση που υπάρχει στους ελέγχους. Ναι, Θέμη, Κώστα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακριβώς μια καινούρια μόδα, δεν ξέρω, ο προπλεκισμός των εφοριακών και των συνοδών αστυνομικών έχει γίνει τελευταία ένα αρκετά συχνά φαινόμενο. Μην μπορούμε να δώσουμε βέβαια άδικο ή δίκαιο σε κανέναν. Για να πούμε λοιπόν τα προχθεσινά, πράγματι το βράδυ της Παρασκευής σε ένα από τα καφενεία, τα πολλά καφενεία που περιβάλλει την πλατεία των Γαργαλιάνων, διενεργήθηκε έλεγχος από συνεργείο του ΔΟΕ, όπου βρέθηκε μία παράβαση μία-δύο αποδείξεων που προφανώς δεν είχαν προλάβει να φτάσουν. Όπως γνωρίζετε, όλοι τα τραπέζια στους Γαργαλιάνους δεν βρίσκονται πάνω στα καταστήματα, βρίσκονται στην πλατεία. Παρεδώσε, περνάμε δρόμους, κάνουμε ράνουμε. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, βρέθηκε αυτό που βρέθηκε. Άρχισε μία μεταξύ του καταστηματάρχη και του εφοριακού μία διαβούλευση, τέλος πάντων, και πάνω σε αυτό κάποιος εκ των θαμώνων, ένας ηλικιωμένος, εξαγριωμένος, επιτέθηκε υβριστικά εναντίον
του εφοριακού και του αστυνομικού. Βέβαια, ως γνωστόν, τα πνεύματα δεν έφτασαν και δεν οξύνθηκαν πάρα πολύ, αλλά φτάσαμε στο σημείο η επίθεση αυτή να είναι τόσο ισχυρή, τουλάχιστον λεκτικά, που να αναγκαστεί ο αστυνομικός που συνόδευε τους εφοριακούς να ειδοποιήσει και αστυνομικούς από το ΑΤΑΠ Γαργαλιάνων. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παρουσίασε. Κώστα, έρχομαι σε σένα γιατί υπάρχει ένα σχόλιο που πρέπει να κάνουμε. Γιατί πάνω σε αυτά που επισημάνθηκαν από την προϊσταμένη της ΔΟΗ Καλαμάτας, που όλο το καλοκαίρι κάνουν και οι άνθρωποι εφοριακοί τη δουλειά τους, ήταν το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές παραβάσεις. Ναι, είναι το DNA του Έλληνα. Το DNA το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα βγάλει πέρα από τη μία, αλλά και να φοροδιαφεύγει από την άλλη. Να μην τα γενικεύσουμε, να μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι οι επαγγελματίες και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το βλέπουμε καθημερινά όλες τις επαφές που έχουμε. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι είναι ανησυχητικό ότι ακόμα και σήμερα τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΔΟΗ Καλαμάτας, όταν αναφέρεται ότι οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις, οι ελεγχόμενες μισές επιχειρήσεις έχουν φορολογικές παραβάσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από ένα σημείο και μετά δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα ενός κακού προηγούμενου που δημιουργείται και ένα πράγμα το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ. Γιατί αν δεν διορθωθεί αυτή η κατάσταση, τα προβλήματα που θα συνεχίσουν να υπάρχουν θα είναι πάρα πολύ μεγάλα και έντονα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε μια σωστή τροχιά, σε μια λογική ότι θα αλαφρυνθούν ίσως και από φόρους αυτοί που δεν πρέπει να πληρώνουν. Από την άλλη όμως, πάμε και λίγο στα ακραία περιστατικά. Ναι, να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, να χτυπηθούν αυτοί που είναι κακοί απέναντι στο κράτος, αλλά εντάξει, με ένα μέτρο. Δηλαδή, μην ξεκινάμε πάντα από τα εύκολα, από τον άνθρωπο που έχει, παράδειγμα λέω τώρα, ένα καφενείο, ένα ψηλί κατζίδικο που μπορεί να μην κόψει μία-δυο υποδείξεις, κακώς δεν τις κόβει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί και δεν πρέπει να το εστιάζουμε εκεί πέρα. Αλλού είναι τα μεγάλα τα ψάρια. Καλώς γίνονται οι έλεγχοι, δεν πρέπει να υπάρχουν κρούσματα προφυλακισμών. Είναι μια κατάσταση πολύ πιεσμένη. Το αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στην κοινωνία ζουν και οι εφοριακοί και οι καταστηματάρχες. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, η αλήθεια είναι. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, πρέπει να υπάρξει έτσι μια κατανόηση και από τις δύο πλευρές της όλης κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα νοοτροπίας όμως που δυστυχώς δεν αλλάζει. Παρά την κρίση που έχουμε περάσει και παρά τα όσα έχουμε πληρώσει όλοι εμείς οι αδύναμοι. Αν μου επιτρέπεις, πριν μερικές μέρες είχαμε ρεπορτάζ από την πατία των Γαργαλιάνων, όλους τους επαγγελματίες. Είδαμε πόσο δύσκολα πραγματικά βγήκε η χρονιά πέρα και για αυτούς. Αν θες και με την αύξηση του ΦΠΑ και με την μείωση του κόσμου που ήρθε και με όλα όσα έχουμε πει και λέμε τόσο καιρό. Γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι εντάξει, ναι, μαζί σας, με όλους, πρέπει να κόβονται αποδείξεις, πρέπει το κράτος να έχει έσοδα, πρέπει να γίνουμε νομοταγείς πολίτες επιτέλους όλοι, αλλά ας μην εξαντλούμε την αυστηρότητα ή το γράμμα του νόμου σε έναν άνθρωπο, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο κι εγώ, μιλάω γενικότερα, γιατί είδαμε να βεβαιώνονται παραβάσεις φέτος σε απίστευτα μέρη, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάπου αλλού η φοροδιαφυγή οργιάζει. Ας μην λοιπόν εξαντλούμε αυτή την αυστηρότητα σε ανθρώπους που προσπαθούν, και σίγουρα το 1,5 ευρώ του καφέ, που ίσως την απόδειξη δεν είχε πάρει και ο αέρας, ίσως εικάζουμε, δεν θα μας γλιτώσει. Δεν φαντάζομαι αυτό. Ναι, να γίνει συνείδηση. Ναι, συμφωνώ να γίνει. Δεν μιλάμε για μια τεράστια έτσι, περίπτωση φοροδιαφυγής. Νομίζω ότι κάποιες στιγμές περιττεύει, χρειάζεται ψυχραιμία. Και δεν χρειάζεται ένταση, και νομίζω ότι με βάση τη λογική και την κατανόηση πάνω απ' όλα, αλλά και τη διακριτικότητα, να το πω και αυτό, γιατί χρειάζεται και σε τέτοιες περιπτώσεις διακριτικότητα. Ακριβώς. Όλα μπορούν να λυθούν και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται καθόλου πίεση, γιατί είναι δύσκολη η εποχή. Φτάσαμε την Παρασκευή σε τέτοιου είδους επεισόδια, γιατί ο κόσμος πλέον έχει βράζει. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε να δούμε έτσι, κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα όσα σημείωσε στην ομιλία του στην προεκλογική του συγκέντρωση στην Πάτρα ο Ευάγγελος Μημαράκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα όσα τονίζει αυτήν την ώρα ο κύριος Θεοδωράκης, ο επικεφαλής του ποταμιού. Γιατί είμαστε η δύναμη της ευθύνης, της συνέπειας. Είμαστε δύναμη ευρωπαϊκή, πατριωτική, κοινωνική και δύναμη προόδου. Γιατί τελευταία ακούω πολλά μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, προόδου και όχι. Άκουσα χθες και για αριστερή μελαγχολία. Καλά δεν κατάλαβε ότι έφερε μελαγχολία σε όλους τους Έλληνες.
και δεν κατάλαβε ότι τη Δευτέρα μετά τις εκλογές εμείς θα φέρουμε δημιουργία, θα φέρουμε κέφι, θα φέρουμε χαμόγελο για να υψώσουμε και πάλι τη χώρα. Από πού ως πού ακούστηκε ότι και η μελαγχολία έχει επίθετα, αν είναι αριστερή ή δεξιά. Ακούω ότι είναι προοδευτικά κάποια ζητήματα τα οποία θέτουνε και ότι εμείς δεν είμαστε προοδευτικοί. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόοδος δεν σημαίνει κάθε τι το καινούριο, το οποίο χωρίς να το δοκιμάζουμε μπορεί να είναι λάθος, όπως δεν σημαίνει ότι κάθε τι το παλιό είναι σωστό. Μπορεί και εκείνο να είναι λάθος και να χρειαστεί να το αλλάξουμε. Αλλά πρόοδος σημαίνει να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε το παλιό με το καινούριο, τον πολιτισμό μας με την ευρωπαϊκή εξέλιξη, την παράδοσή μας με τη νέα τεχνολογία. Προοδευτικό σημαίνει να είμαστε ωφέλιμοι στο λαό. Η δική μας συμπεριφορά μέχρι σήμερα ποια ήτανε? Ήτανε ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω, γιατί δεν βολεύει κάποιο κόσμο. Δεν βολεύει τον δικό μου κόσμο, τη δική μου συντεχνία. Εκεί δεν έχει σύμμαχο στην Ευρώπη. Εάν όμως τους πεις ότι το να απελευθερώσεις τους νέους επιχειρηματίες από ένα μεγάλο βραχνά που αν δεν απελευθερωθούν δεν θα μπορέσουν ποτέ να μπουν στην παραγωγή, θα τους πείσουμε. Υπάρχει κάτι που εμείς έχουμε και αυτοί δεν έχουν. Έχουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Μένουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι τόνοι ανεβαίνουν κατακόρυφα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ντέρμπι με το ΣΥΡΙΖΑ να αναζητά τρόπο για να σταματήσει τις διαρροές και τη Νέα Δημοκρατία να ασκεί σκληρή κριτική. Χαρακτηριστικές πάντως ήταν και οι παρεμβάσεις της Εύη Τάτουλη. Για την πολιτική επικαιρότητα, την προσφυγή στις κάλπες αλλά και το μεταναστευτικό, κλήθηκε να απαντήσει η πολιτευτής Αρκαδίας Εύη Τάτουλη στην εκπομπή On Earth. Η κυρία Τάτουλη έκανε μια αναδρομή στην οκτάμηνη αριστερή κυβέρνηση, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τον διασυρμό, όπως σημείωσε, που υπέστη η χώρα μας. Ο διεθνής διασυρμός της χώρας μας και πολύ περισσότερο όταν το πολιτικό προσωπικό αυτής εδώ της χώρας δίνει πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες στους ακραία συντηρητικούς, θα έλεγα, κύκλους της διεθνούς πραγματικότητας να διασύρουν μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία είχε πολλά επιτεύγματα στο ενεργητικό της στο παρελθόν και σήμερα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. Όσον αφορά το ερώτημα το οποίο μου κάνατε σε σχέση με τις εκλογές, είναι σαφές ότι η χώρα αντιμετώπιζε ένα οξύτατο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο πολιτικό πρόβλημα με κάποιο τρόπο έπρεπε οπωσδήποτε να λυθεί. Αυτό νομίζω ότι ήταν σαφές από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έγινε βέβαια πολύ πιο σαφές μετά την ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η γρήγορη προσφυγή στις κάλπες νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύτρωση σε ένα σκηνικό πολιτικό το οποίο η χώρα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη να δει τι διέξοδο θα ακολουθήσει, όχι σε σχέση με την υπερψήφιση ή την καταψήφιση των μνημονιακών νόμων. Γιατί πολλοί λένε, πιστεύετε εσείς ότι καλά κάνει ο Τσίπρας και πάει σε εκλογές? Πολλοί λένε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είχε τις ψήφους προκειμένου να περάσει τα επόμενα νομοσχέδια. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα της χώρας. Πάμε εμείς τώρα να καλησπέρισουμε. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας, τον κύριο Δημήτρη Μπαξαβανάκη. Καλησπέρα, κύριε Μπαξαβανάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο εξπρές, θα έλεγε κανείς, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι θα σταματήσει αυτή η διαρροή στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς άλλες κατευθύνσεις. Το λέω με τη λογική ότι είχε μία δυναμική και έχει μία δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως βλέπουμε ότι αναπτύσσονται και αντίρροπες τάσεις και εκ των έσω. Ήταν το ζήτημα αυτό, η εσωτερική, να το πω έτσι, διάταξη στο ΣΥΡΙΖΑ, η αιτία για τις εκλογές? Να σας απαντήσω. Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους συντρόφους μας έκαναν μία διαφορετική επιλογή. Αποχώρησαν από το κόμμα και δημιούργησαν έναν καινούριο πολιτικό οργανισμό με τον οποίο θα διεκδικήσουν την ψήφο του λαού μας στις επόμενες εκλογές. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό και θα κριθούμε όλοι, και αυτοί οι σύντροφοι που επιλέγουν αυτόν τον δρόμο και εμείς που παραμένουμε και στηρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνησή του, θα κριθούμε όλοι μας σε 20 μέρες. Αυτό που υπονοεί το σχόλιο σας, ότι είναι μια μεγάλη διαρροή στελεχών, είναι αλήθεια, αλλά πιστέψτε με ότι όσο μεγάλη είναι η διαρροή στελεχών, τόσο λιγότερη είναι η διαρροή μελών και ακόμα λιγότερη είναι η διαρροή στο επίπεδο των απλών ψηφοφόρων.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος δηλαδή θα καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμαστε σε αυτές τις εκλογές και θα στηρίξει την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω με τη λογική ότι το πρόσημο με το οποίο κατεβήκατε στις προηγούμενες εκλογές ήταν ελαφρώς αντιμνημονιακό ή και πολύ αντιμνημονιακό. Πλέον έχει υιοθετηθεί μια τάση που μας έχει οδηγήσει σε μια συμφωνία, σε ένα τρίτο μνημόνιο που διαμορφώνει μια άλλη πραγματικότητα. Είναι όπως το λέτε και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Τον Ιανουάριο εκλεγήκαμε με ένα πρόγραμμα όπως το χαρακτηρίσατε, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο για να είμαστε συνεπείς στη λαϊκή εντολή που πήραμε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία η οποία είναι επώδυνη, πρόκειται για ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι έξω από τις αρχές μας και από την οπτική της αριστεράς, και αυτό έγινε υπό το κράτος, όπως ξέρει ο ελληνικός λαός, υπό το κράτος ενός άγριου εκβιασμού που υπέστη η ελληνική κυβέρνηση. Επομένως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και νομίζω ότι είναι το απολύτως έντιμο να απευθυνθούμε στον κόσμο και να του πούμε πώς χειριστήκαμε τη λαϊκή εντολή που πήραμε τον Ιανουάριο και να του ζητήσουμε υπό το φως των νέων δεδομένων αν επιθυμεί να συνεχίσουμε εμείς να ασκούμε τη διακυβέρνηση της χώρας πολεμώντας και παλεύοντας κάθε μέρα για το καλό του κόσμου ή αν πιστεύει ότι αυτή την εντολή πρέπει να τη δώσει στους αντιπάλους μας εν προκειμένου στη Νέα Δημοκρατία και αν αυτή είναι η επιθυμία του ελληνικού λαού θα είναι απολύτως σεβαστή. Επομένως νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα, παρόλο που δεν μας απειλούσε κανείς με πρόταση μορφής, ούτε η Νέα Δημοκρατία μας απειλούσε και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κυβερνάμε, προτιμήσαμε να θυσιάσουμε τις καρέκλες και να τις κρατήσουμε μόνο εάν ο ελληνικός λαός θέλει να τις κρατήσουμε. Εντάξει, υπήρχε μια ιδιομορφία όμως κοινοβουλευτική. Κύριε Πατσαματάκη, με συγχωρείτε. Θα συμφωνείτε και εσείς και οι τηλεθεατές, φαντάζομαι ότι είναι μια ένδειξη δημοκρατικότητας του ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, υπήρχε όμως και μια ιδιομορφία έτσι κοινοβουλευτική, όπου από κοινοβουλευτική πλειοψηφία φτάσετε ένα σημείο να είσαστε μια κυβερνητική μειοψηφία. Δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες που δεν ξέρω αυτό που λέτε αν μπορούσε να ακολουθήσει, δηλαδή αν με την στήριξη αυτή θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση που να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση, γιατί σε αυτήν την προεκλογική περίοδο προφανώς φτιάχνουμε ένα νέο αφήγημα για την επόμενη ημέρα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχα. Την επόμενη ημέρα που εάν βγει πρώτος θα κληθεί να εφαρμόσει το μνημόνιο 3. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που θα κληθεί μπροστά να αντιμετωπίσει και είναι δύσκολα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ή θα πάμε σε μια λογική όπου θα προσπαθήσουμε μετά να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να το αλλάξουμε λίγο το μνημόνιο, να το κάνουμε κάπως διαφορετικά. Πού ακριβώς περίπου θα κινηθείτε? Και πού στοχεύετε ουσιαστικά για να είναι... Η δέσμευση την οποία έχουμε αναλάβει με τη συμφωνία, το μνημόνιο που υπογράφηκε, οφείλουμε να το τηρήσουμε και θα το τηρήσουμε. Παράλληλα όμως νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο καταλληλότερος για να προσπαθήσει όσο είναι εφικτό, και είναι εφικτό πιστέψτε με, να υλοποιήσει και αντισταθμιστικές πολιτικές προς όφελος των περισσότερο πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων, των πιο φτωχών και πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας μας, νομίζω θα συμφωνούν οι περισσότεροι από τους τηλεθεατές μας ότι μεταξύ των δύο λογικών που συγκρούονται, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που μπορεί να υπερασπιστεί το συμφέρον των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων είναι προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο μας επιχείρημα, μαζί με τη δημοκρατική εντολή που απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό και του ζητάμε να επαναβεβαιώσει την ψήφο του. Το δεύτερο μεγάλο μας πλεγμα είναι αυτό. Ότι ζητάμε αυτή την εντολή για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά του, γιατί αυτή η συμφωνία, όσο επώδυνη και αν είναι, αυτό είναι μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Είναι περιθώριο για αντισταθμιστικά μέτρα, που να σας πω ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα. Εάν καταφέρουμε να εισπράξουμε το ΦΠΑ, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που είναι τεράστια η φοροκλοπή που γίνεται. Αν καταφέρουμε να εισπράξουμε 1 δισεκατομμύριο από το ΦΠΑ, θα μπορέσουμε να τα μέτρα να τα απαλύνουμε κατά 1 δισεκατομμύριο λιγότερο προς όφελος του λαού. Σύμφωνοι. Κύριε Βαξεβανάκη, επειδή σε αυτήν την προεκλογική περίοδο προφανώς πρέπει να υποθούν όλες οι αλήθειες και να υποθούν καθαρά την επόμενη ημέρα. Εάν ο λαός δεν επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα για να τρέξει τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με βάση τα σημερινά στοιχεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει μια αντιμνημονιακή πολιτική, θα σταθεί απέναντι σε αυτό που έχει σήμερα ψηφίσει ή θα συμμετάσχει σε μια διαδικασία όλοι μαζί να βγάλουμε τη χώρα από την έξοδο, από την κρίση? Κοιτάξτε, εάν εννοείται να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό αποκλείεται.
Εάν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει μια συνεργασία εδώ. Ο κ. Μημαράκης και η κυρία Γεννηματά μας το ζητούσαν και από τώρα. Να. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε τώρα αυτή τη συγκυβέρνηση και να κρατήσει για 3,5 χρόνια ακόμα. Με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε. Είχαμε τη δυνατότητα και ήμασταν το κόμμα με τη μεγαλύτερη δύναμη στη Βούλη. Μπορούσαμε να το κάνουμε. Να. Δεν το θέλουμε. Και ούτε πρόκειται να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαφές αυτό. Με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε όμως, με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα με ρωτάτε για επιθετικά σενάρια που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάταξη των δυνάμεων στην επόμενη Βουλή. Αυτό που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μας είναι ότι η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το συνεργαζόμενο κόμμα δεν δημιούργησε προβλήματα στην υλοποίηση της πολιτικής μας. Η συνεργασία ήταν άψογη και νομίζω ότι είναι η πρώτη προτεραιότητά μας σε περίπτωση βεβαίως που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αυτοδυναμία, που είναι και ο στόχος μας. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να σας μιλήσω για υποθετικά σενάρια με τη διάταξη των κομμάτων στη Βουλή. Πάντως με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι δυνατή να υπάρχει συνεργασία. Θα μπορούσε, σας είπα, να γίνει και από τώρα, αν ήταν αυτός ο στόχος. Αν με ρωτάτε αν είμαστε στην αντιπολίτευση, τι θα κάνουμε. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα τιμήσουμε τη συμφωνία που υπογράψαμε. Μάλιστα. Θα ήταν ανόητο να κάνουμε αντιπολίτευση σε μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει ως κυβέρνηση. Θα ήταν και ανέτοιμο, εκτός των άλλων. Πάντως εκτιμάτε ότι σε αυτές τις εκλογές το πραγματικό διακύβευμα έχει να κάνει και με την τήρηση της συμφωνίας αλλά και με τη βελτίωση, να το πω έτσι, της εφαρμογής των μέτρων στον ελληνικό λαό. Γιατί για μια ακόμη φορά αυτοί που την πληρώνουν, να το πω λίγο πολύ, είναι οι πολλοί, οι λίγοι. Είναι τίκη το μεγάλο στοίχημα, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτό ακριβώς. Ο λαός μας το κατανοεί. Είναι τελείως διαφορετικό να ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, που είναι κατά το ίμιση υπεύθυνη για την κατάδεια αυτής της χώρας, για τις διαπλοκές, για τις μίζες, για τα ρουσφέτια των τελευταίων 40 χρόνων. Και είναι τελείως διαφορετικό να κυβερνάει μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση έντιμων ανθρώπων που δεν είναι στις λίστες, που δεν είναι πλεγμένη στα γρανάζια της ρουσφετολογίας, των πελατειακών σχέσεων και της διαπλοκής. Ο λαός αυτό το κατανοεί και κατανοεί ποιες από τις δύο προτάσεις σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα συμφέροντα των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι το διακύβευμα και νομίζω ότι είναι η διαφορά τόσο προφανής στα μάτια του κόσμου, που νομίζω δεν θα κάνει το λάθος να επαναφέρει το σάπιο πολιτικό κατεστημένο που μέχρι χτες εξουσία τις τήγες της χώρας για πολλές δεκαετίες. Να σας ευχαριστώ. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, θα πάμε μπροστά, όπως λέγεται το προεκλογικό μας σύνθημα, και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει και τη δημοκρατική συμπεριφορά μας, αλλά και την προσπάθεια που ειλικρινά κατεβάζει αυτή η κυβέρνηση μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθεί στη λαϊκή εντολή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Συνεχίζουμε εμείς. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παξιβανάκη ουσιαστικά για το πώς διαμορφώνεται έτσι και η προέκταση που έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε εμείς όμως να δούμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση, μέσα σε μια εβδομάδα που θα κλειδώσουν όλα όσον αφορά τα ψηφοδέλτια. Λίγο πολύ τα ίδια θα είναι. Μικρές θα είναι οι αλλαγές, κυρίαρχα λόγω της διάρθρωσης με τη λαϊκή. Θα σου πω ότι ήδη σε επίπεδο, να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται τις επόμενες μία-δύο μέρες να ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί σε τοπικό επίπεδο και από εκεί και πέρα η απόφαση θα ληφθεί κεντρικά για το ψηφοδέλτιο και σε επίπεδο Μυσσηνίας και σε τοπικό επίπεδο. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και φαίνεται ότι εάν ισχύσουν οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα δοθεί ένα στίγμα διεύρυνσης και στην Μεσσηνία. Στη Νέα Δημοκρατία, λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Ο κ. Κωνσταντινίδης, κυρία Κοζομπόλη, φυσικά όλοι όσοι συμμετείχαν στο προηγούμενο ψηφοδέλτιο, αλλά και αναλογικά και άλλα στελέχη, όπως είπες εσύ. Εδώ έχει να κάνει και λίγο με την σειρά. Είναι συζητήσεις που γίνονται και. Τώρα δεν ξέρω αν η παρουσία του κ. Κατρούγκαλου στη Μεσσηνία μπορεί να παίξει. Ναι. Γιατί ήταν. Συζητήθηκε πάντως. Πάντως τις μέρες αυτές ήταν εδώ. Και η κυρία Παλαβάνη βρέθηκε εδώ στην περιοχή μας, αλλά και ο κ. Κατρούγκαλος στην Τριφυλία, στην περιοχή της Τριφυλίας, να πούμε συγκεκριμένα. Ο κ. Κατρούγκαλος στην Φαρακλάδα, εκεί είχε και κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις σε οικογενειακό περιβάλλον. Τον συνάντησαν κάποιοι και μας το μετέφεραν κιόλας στην Κυπαρισία. Έτσι, απλώς. Ήταν σε κάποιες πιο χαλαρές, πιο προσωπικές στιγμές. Βρίσκεται όμως εδώ πέρα, κατά μια επαφή με την Μεσσηνία. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα πυροδοτήσει κάποιες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, για την Νέα Δημοκρατία, να σου πω ότι λίγο πολύ τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες σοβαρές διαφοροποιήσεις. Με να το δούμε και αυτό τις επόμενες ημέρες. Γίνονται κάποιες διεργασίες σε όλη την Πελοπόννησο. Ναι. Τώρα, η Λαϊκή Ενότητα αύριο, όχι αύριο, Την Τετάρτη αναμένεται να παρουσιάσει
το πρόγραμμά της, να δώσει κάποια έτσι, περαιτέρω στοιχεία για την δράση της και τις κινήσεις της, αλλά και για τα ψηφοδέλτια σε τοπικό επίπεδο. Τα υπόλοιπα κόμματα και αυτά, λίγο πολύ οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες και δεν θα είναι κάτι το εντυπωσιακό συγκριτικά με τις εκλογές του Ιανουαρίου πλην της περίπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, που λόγω αποχωρήσεων εκεί θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Σε βολικές επιλογές, να το πω έτσι, για να μην πονοκεφαλιάσουν πάλι τα κόμματα, θυμόμαστε τις τελευταίες εκλογές. Ναι, και να δείξουν και μια κάποια σταθερότητα, ότι έχουν κρατήσει και τις δυνάμεις τους. Δεν θέλουν να δείξουν ότι έχει χαθεί κάποια. Έτσι, και το κομμάτι της εισπύρωσης. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και προέκυψε ένα ζήτημα ουσιαστικά από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη χθες, ο οποίος πέρα από το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε και ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις επαφές του, τον είδαμε τον κ. Μητσοτάκη να κάνει επαφές και με την εφημερίδα Ελευθερία. Κοίταξε να δεις. Αυτό προξένησε διάφορα σχόλια, να το σημειώσουμε. Πολλά τα σχόλια και οι εντυπώσεις και τα ερωτηματικά που προκάλεσε χθεσινή επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη εδώ στην περιοχή μας. Μία επίσκεψη που συζητήθηκε και σχολιάθηκε. Όχι με τον πλέον θετικό τρόπο. Να σου πω ότι έτρεξε να επισκεφθεί και τον μεγαλύτερο πολέμιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και υβριστή τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον κύριο Πλεμμένο στην Ελευθερία. Κάτι το οποίο δεν συνέβη με άλλα μέσα. Τώρα τα ερωτήματα εδώ είναι πάρα πολλά για την στροφή που μπορεί να υπάρχει από το συγκεκριμένο μέσο, για το πού το πάει γενικότερα η οικογένεια Μητσοτάκη, για το πώς χειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Είναι πράγματα τα οποία... Θα σου πω κάποια από τα σχόλια που ακούσαμε έτσι σήμερα έτσι βγαίνοντας στον κόσμο, ότι δεν αλλάζει το Μητσοτακέικο, είπαν ορισμένοι. Τώρα, προς τι αυτή η πρεμούρα του κ. Μητσοτάκη να πάει στον πολέμιο της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά είναι άλλες εντυπώσεις, γιατί δεν πήγε σε άλλα μέσα, σε άλλες εφημερίδες. Ναι, είναι και αυτό κάτι που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι πράγματα τα οποία σχολιάζονται και σχολιάζονται έτσι με τρόπο που νομίζω ότι και προξελούν ερωτήματα, αλλά και δείχνουν αρκετά. Έχει ξεκινήσει και τον προεκλογικό το εσωκομματικό, άλλωστε. Ναι. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί η εμφάνιση χθες ήταν και λίγο εσωκομματική, προεκλογική για την αρχηγία. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως. Καλά, μπορούμε να δούμε και αλλαγή στάσης από την Ελευθερία και να δούμε κάτι διαφορετικό το επόμενο διάστημα. Κώστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε η Λευκή Νύχτα για τους επαγγελματίες. Μετά από καιρό, αρκετές υποχρεώσεις βγήκαν και μια νύχτα δεν μπορεί να εξισορροπήσει όλη τη ζημιά του καλοκαιριού. Αρκετές υποχρεώσεις καλύφθηκαν από τους καταστηματάρχες με τα έσοδα της Λευκής Νύχτας. Όπως τόνισαν, η εκδήλωση αυτή έδωσε μια όθηση στις επιχειρήσεις τους, ενώ η κίνηση ήταν αρκετά ικανοποιητική σε σχέση πάντα με την οικονομική περίοδο που διανύουμε. Ήταν ικανοποιητική κίνηση, ευχαριστημένοι σαν επαγγελματίες, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Δεν έχουμε παράπονο. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή και από τα μαγαζιά αλλά και από τη Δημοτική Αρχή, η οποία συνετέλεσε πάρα πολύ για να γίνει όλο αυτό το έργο. Η Λευκή Νύχτα πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω έδωσε μεγάλη όθηση στην αγορά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι δουλέψαν όλα τα μαγαζιά. Και σίγουρα ήταν κάτι καλό. Τα απαραίτητα. Ασφαλώς τα απαραίτητα. Διότι μην ξεχνάμε ότι στην κατάσταση που βρισκόμεθα ακόμα. Υπάρχει η κρίση. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους έκαναν συμφέρουσες προσφορές για να μπορέσει να ανταποκριθεί το καταναλωτικό κοινό. Φυσικά μια νύχτα δεν φτάνει για τις υποχρεώσεις ενός ολόκληρου καλοκαιριού, αλλά και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες, θα ήταν μια τονωτική ένεση για την αγορά. Και προσφορές και τιμές κάτι χαμηλότερα και από τις εκπτώσεις. Ναι, σίγουρα. Πιστεύω ότι όλα τα μαγαζιά ό,τι μπορέσαν κάνανε. Βάσει το δυνατόν ο καθένα μαγαζί που μπορεί να προσφέρει, νομίζω ότι πραγματικά το κάναμε. Καλά, βγήκανε 2-3 υποχρεώσεις. Δεν φτάνει με μια μέρα. Είναι πάρα πολύ λίγο για μια μέρα να πεις ότι βγήκαν υποχρεώσεις ενός ολόκληρου καλοκαιριού. Γιατί ουσιαστικά το καλοκαίρι, λόγω του Ιουλίου που ήταν τα κάπιτα, τον χάσαμε. Απλά ήταν μια πολύ καλή δύναμη για να συνεχίσουμε στο Σεπτέμβριο. Νομίζω ήταν το κεραστάκι στην τούρτα. Εξέλιξη υπάρχουν για τις πολεοδομικές μελέτες που αφορούν στο Δήμο Καλαμάτας. Μπορεί να έχουν διατυπωθεί καθυστερήσεις, ωστόσο προχωρούν διαδικασίες εκείνες ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια τίθεται κάθε φορά. Στενά παρακολουθεί ο Δήμος Καλαμάτας τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πολεοδομικές μελέτες. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν υπάρξει εξελίξεις αναφορικά με την Κήπουπολη, ενώ σε καλό δρόμο βρίσκονται και οι υπόλοιπες περιοχές. Κοιτάξτε, εξελίξεις οι οποίες έχουμε όσον αφορά την
να ξεκινήσουμε από την Κηπούπολη. Από ό,τι μάθαμε, το κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο συνεδρίασε πριν 20 μέρες, πλέον στέλνει μία πρόταση προς την, για να γίνει ΦΕΚ. Συνεδρίασε με αρτιότητα 800 μέτρα. Η κάλυψη, μάλλον οι παρεκκλήσεις οι οποίες όσο και να είναι παρέμειναν και έτσι μπορούν πλέον να οικοδομηθούν. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό ότι οι παρεκκλήσεις πλέον παραμένουν και μπορεί ο κόσμος να χτίσει και σε μικρότερα οικόπεδα. Από εκεί και μετά λοιπόν περιμένουμε την να καθαρογραφεί απόφαση του κεντρικού ΣΥΠΟΘΑ που θα σταλεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για να γίνει το αντίστοιχο ΦΕΚ για να μπορέσουμε πλέον να προχωρήσουμε στην όλη διαδικασία αυτή. Αυτό όσον αφορά την Κηπούπολη. Τώρα όσον αφορά τη Βέργα, και από εκεί πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο ότι ο κύριος Ψυχογιός υπέγραψε την, μαζί με τον κύριο Δερματζόπουλο, την μελέτη της, τη μελέτη η οποία έχει σχέση με το έδαφος, τη γεωλογική μελέτη. Όπως γνωρίζετε, τα ρέματα έχουν γίνει ΦΕΚ. Περιμένουμε λοιπόν μετά τις μέρες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, όλοι έχουν πάρει κάποιες άδειες. Θα μας κοινοθεί λοιπόν, θα μας κοινοποιηθεί η απόφαση από το Υπουργείο. Πλέον η πολεοδομία θα προχωρήσει επάνω στους χάρτες στους οποίους έχουμε, θα βάλει και τα ρέματα και τη γεωλογική μελέτη και έτσι θα έχουμε τις αναρτήσεις πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά και αυτό το πράγμα να δρομολογηθεί. Στο ασπρόχωμα, όπως γνωρίζετε, έχει γίνει πράξη εφαρμογής, έχουν γίνει ενστάσεις, ο μελετητής εκδικάζει τις ενστάσεις όλες αυτές, είμαστε σε συνεχή συνεννόηση μαζί του ώστε να μας φέρει τα πρώτα αποτελέσματα για να μπορέσουμε πλέον να τα, και αυτά να τα αναρτήσουμε και ο κόσμος να μάθει για τις ενστάσεις τις οποίες έχει κάνει. Όσον αφορά την μικρή Μαντίνια, εκείνο το οποίο καθυστερεί αυτή τη στιγμή είναι το κτηματολόγιο για να περάσει ο Αιγιαλός, η κτηματογράφηση του Αιγιαλού, διότι ξέρετε άλλαξε ο νόμος πέρυσι, κάποια στιγμή την ώρα που ήμασταν έτοιμοι να ανακοινωθούν ο Αιγιαλός πανελλαδικά και έτσι λοιπόν περιμένουμε και από εκεί να, η κτηματική υπηρεσία να περάσει στις γραμμές του Αιγιαλού για να προχωρήσουμε στις επόμενες διαδικασίες. Σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών έληξε χθες κανονικά, Κυριακή. Όμως παραδοσιακά ισχύει πως σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε ημέρα αργίας, αυτό δικαίως η λήξη προθεσμίας μεταφέρεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Λήγουν σήμερα, 31 Οκτώβου του 2015, οι δηλώσεις εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2014. Να προσέξουν οι φορολογούμενοι γιατί η ημερομηνία καταβολής είτε της πρώτης δόσης είτε όλου του ποσού, ανάλογα τι θα επιλέξουν, γιατί αν επιλέξουν και την καταβολή όλου του ποσού θα έχουν μια έκπτωση 2%, εφαρμόστηκε για φέτος. Διαφορετικά, η πρώτη δόση θα είναι σήμερα, η άλλη θα είναι 39 και η επόμενη θα είναι 30/11. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουν να πληρώσουν μέχρι την ημερομηνία λειτουργίας των τραπεζών ή των ταχυδρομείων. Δηλαδή, κάποιες τράπεζες, το e-banking, είναι ανοιχτό και μέχρι το απόγευμα περίπου στις 6 ώρα. Εάν δεν καταβληθεί η δόση, τότε το πρόστιμο θα είναι πολύ μικρό, είναι 0,73. Αλλά για αυτούς που έχουν την έκπτωση θα τη χάσουν. Άρα λοιπόν να το προσέξουν αυτό για να μπορέσουν είτε να τύχουν της έκπτωσης είτε να μην πάρουν την προσάυξη που είναι 0,73%. Δηλαδή αν κάποια δόση είναι ας πούμε 100 ευρώ, η προσάυξη είναι 73 λεπτά. Οι υπόλοιπες δηλώσεις που είναι πιστωτικές και μηδενικές, αυτές λήγουν στις 4/9 του 2015, δηλαδή ημέρα Παρασκευή, και δεν θα μπει το πρόστιμο, δηλαδή το αυτοτελές, τα 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης. Επισημαίνεται ότι για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που θα υποβληθούν από την 1η έως την 4η 9η του 2015 δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Ταυτόχρονα μέχρι την ίδια ημερομηνία 4/9 μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και τροποποιητικές και τις δηλώσεις για το Ε9 για τις μεταβολές που είχαν το 2014 καθώς και μέχρι 31/5 του 2015 για αυτούς δηλαδή που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση είτε είχαν δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές, αγορές, αναγέρσεις ακινήτων
Και εκεί να είναι προσεκτικοί οι φορολογούμενοι, γιατί με βάση τα στοιχεία που θα δώσουν θα υπολογιστεί το νέο ένφια. Εντάξει, νέο ένφια σχετικό είναι αυτό, γιατί τα ποσά θα είναι τα ίδια με πέρυσι. Δηλαδή το Υπουργείο προσδοκά να συγκεντρώσει το ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, το ίδιο δηλαδή με το προηγούμενο έτος. Οι δόσεις θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2015 και θα λήξουν το Φεβρουάριο του 2016. Άρχισε στην Ένωση Μεσσηνίας η παραλαβή φετινής σταφίδας. Η παραγωγή είναι μειωμένη, ενώ οι τιμές αναμένεται να κυμαχθούν στα περσινά επίπεδα. Αυτό πάντως που αξίζει να σημειωθεί είναι η αδυναμία μέχρι στιγμής της ΚΟΣ να διαδραματίσει ρόλο και να προχωρήσει επανέμβαση στην αγορά προς όφελος των παραγωγών. Η παραλαβή της σταφίδας για την φετινή σοδειά ξεκίνησε η Ένωση Μεσσηνίας. Όπως έχει γίνει γνωστό, η παραλαβή θα γίνεται στα αποθηκευτικά κέντρα, στο εργοστάσιο της Τουρίας από Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Μεσσήνη από Δευτέρα έως Πέμπτη, στους Κόμπους Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στη Στέρνα μετά από συνεννόηση με το κατάστημα της Μεσσήνης, στην Γιάλοβα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, καθώς επίσης και στους Γαργαλιάνους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φετινή παραγωγή φαίνεται να είναι μειωμένη, με τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο να είναι αυτές της Μεσσήνης και της Πηλίας. Ανακοινώσαμε προχθές και ενημερώσαμε τους παράγους. Από σήμερα ξεκίνησε η συγκέντρωση στα υποκαταστήματα και στους τρόπους συγκέντρωσης που κάνουμε και παραλαβή της σταφίδας. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τώρα, υπήρχε αριθμός παραγωγών, δηλαδή παραγωγή που παρέδωσαν προϊόν, λίγες ποσότητες. Από ό,τι φαίνεται, η παραγωγή είναι μειωμένη. Το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά το τέλος της περίοδου της συγκέντρωσης και της παραγωγής, μετά την ξύρανση της σταφίδας και την παράδοσή της. Όμως εγώ έχω την εκτίμηση ότι η ζημιά θα κυμανθεί γύρω στο 50%. Είναι βέβαια και κατά περιοχές. Περισσότερο έχει πληγεί η περιοχή της Μεσσήνης και η επαρχία Πηλίας. Πάντως, από τις πληροφορίες που έχω και την ενημέρωση σήμερα από τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν, ότι οι ποσότητες που παραλαμβάνουν είναι καλές και σε καλή ποιότητα. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο λόγω των βροχοπτώσεων, ότι θα έχει επηρεαστεί η ποιότητα της σταφίδας. Οι σημερινές παραδόσεις που γίνανε και από τη δική μου προσωπικά, μάλιστα που έχω να παραδώσω και εγώ τώρα εδώ στη συγκέντρωση, είναι πράγματι μειωμένες, όμως στο θέμα της ποιότητας είναι καλές, δηλαδή όπως τα προηγούμενα χρόνια δεν παρουσιάζουν άλλο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές αναμένεται να καθοριστούν την ερχόμενη εβδομάδα μετά από συνεννόηση που θα υπάρξει από την Ένωση Μεσσηνίας και την Πανεγιάλιο Ένωση Συνεταιρισμών, καθώς η ΣΚΟΣ φαίνεται ότι είναι αδύνατο να διαδραματίσει τον ρόλο εκείνο που έπρεπε, κάνοντας μια επί της ουσίας παρέμβαση και ανεβάζοντας τις τιμές. Αυτές πάντως αναμένεται να κινηθούν στα περσινά επίπεδα. Έχω πει και στο παρελθόν ότι εμείς πριν ακόμα για να φτάσουμε στο θέμα των τιμών, περισσότερο που πρέπει να απασχολεί τους παραγωγούς είναι το θέμα της παραγωγής. Και αν πούμε φέτος δηλαδή ότι υπάρχει μια καλή χρονιά και έχουμε καλή τιμή στην παραγωγή, καλή τιμή για την παραγωγή και δεν έχουν παραγωγή, δεν έχουν απολαύσει παραγωγή τίποτα. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλλον που είναι τον παραγωγό, το έχω πει και στο παρελθόν, ότι πρώτα πρέπει να φτιάχνουμε καλό προϊόν και όσο μπορούμε να αυξάνουμε την ποιότητα, την ποσότητα. Γιατί όταν αυξάνεται την ποσότητα και σε μια δύσκολη χρονιά και σε μια συγκυρία τέτοια που δεν είναι οι τιμές τόσο ικανοποιητικές, θα καλύπτεται από το ύψος της παραγωγής. Τώρα για τις τιμές που με ρωτάτε φέτος. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της παραδοσιακά κάθε χρόνο παρεμβαίνει στο θέμα της ταφίδας η ΣΚΟΣ, η συνεταιριστική οργάνωση που έτσι και φέτος οφείλει και πρέπει να βγει και να ενημερώσει και να κάνει παρέμβαση στο προϊόν. Όμως, μην γελιόμαστε, για λίγο χρονικό διάστημα που ήμουν και εγώ εκεί πέρα και συμμετείχα στο Συμβούλιο της ΚΟΣ, οι δυνατότητες οι οικονομικές που στις δυσκολίες δηλαδή, που έχει περιέλθει η ΣΚΟΣ, για μένα είναι αδύνατο να παρέμβει, γιατί δεν υπάρχει δανειοδότηση, δεν υπάρχει και ρευστότητα. Για μία ακόμη φορά η εκπομπή της γνωστής Ευντίνας Νικολάου βρέθηκε στη Μεσσηνία. Το Ένα Τραπέζι Ελλάδα θα φιλοξενήσει τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και πιάτα της περιοχής ένα από τα επόμενα επεισόδια του. Για άλλη μια φορά η σεφ μαγειρικής Δίνα Νικολάου βρέθηκε στη Μεσσηνία για τα γυρίσματα της εκπομπής της Ένα Τραπέζι Ελλάδα. Καταρχάς είμαι καταγοητευμένη. Έτσι είναι ένας νομός που έχει τα πάντα. Η Μεσσηνία είναι από τους αγαπημένους προορισμούς. Είμαστε εδώ για την εκπομπή Ένα Τραπέζι Ελλάδα.
Και όλη αυτή η ανακάλυψη, τα προϊόντα, η φύση, τι να πούμε για τα σίκα, να πούμε για τις ελιές, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που είναι εκπληκτικό είναι η επαφή με τους ανθρώπους. Γιατί και η φύση και τα προϊόντα, όταν δεν υποστηρίζονται από την ανθρώπινη ψυχή και την ανθρώπινη ενέργεια, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Εδώ κάναμε μια καταπληκτική εκπομπή που θα τη δούμε μετά τον Οκτώβριο στο Sky. Κάναμε ένα ωραίο τραπέζι μέσα στο Σικαιώνα του φίλου μου του Μιχάλη του Αγγελόπουλου. Ωραία τραπέζια, ωραίες μαγειρικές, ελαιώνες με την κοροναϊκή, την ελιά, την καταπληκτική. Τουριστική περιήγηση στην Καρδαμίλη, στην Κυπαρισία. Το πεταλίδι εδώ μας φιλοξένησε και μας καταγοήτευσε. Τέλεια, πραγματικά ένα ταξίδι αξέχαστο. Με οδηγό τη γεύση βρέθηκε στο πεταλίδι όπου γεύθηκε παραδοσιακά προϊόντα και έμαθε τα μυστικά των τοπικών πιάτων τα οποία θα αποκαλύψει στην εκπομπή της. Ευχαριστούμε καταρχήν την Τίνα Νικολάου που μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε το χωριό μας, να δείξουμε τις γεύσεις μας, να δείξουμε τον τόπο μας, τις δουλειές μας, τις εργασίες μας, ό,τι έχουμε να δείξουμε τέλος πάντων για να μπορέσουμε να προβληθούμε κι εμείς. Και εγώ με τη σειρά μου να ήθελα να ευχαριστήσω την παραγωγή και τη συγκεκριμένα τη ΣΕΦ, τη συνάδελφο την Τίνα Νικολάου που ήρθε στον όμορφο τόπο μας, στο πεταλίδι. Έδειξε πώς ζούμε, πώς παράγουμε, τι δημιουργούμε και με ευκαιρίες να καλέσω όλους τους φίλους μας που μας παρακολουθούν να έρθουν στον τόπο μας, στο πεταλίδι, να τους φιλοξενήσουμε, να απολαύσουν την τοπική μας γαστρονομία και τα προϊόντα μας. Για σένα καλά κρασιά. Εντάξει, νομίζω ότι σε έχω καλύψει όλους. Καλά κρασιά. Με προβλήματα αναμένεται να ξεκινήσει και η φετινή σχολική χρονιά. Ένα από τα θέματα που αναζητούν λύση είναι και αυτό των καθαριστριών. Λίγες ημέρες έμειναν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα είναι αρκετά κυρίαρχα στο κομμάτι που αφορά στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Το θέμα μάλιστα με τις συμβάσεις των καθαριστριών τέθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Λίγοι οι συμβάσεις καθαριότητας του σχολικού χρόνου και από το σχολικό έτος 2015-2016 πλέον το Ίδρυμα Νεότητας δεν υπογράφει συμβάσεις. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο των Δήμων της Ελλάδος και επειδή μας ενοχλούν καθημερινά οι καθαρίσεις, αν θα πρέπει να ξεκινήσουν, ξέρετε τα σχολεία θα ξεκινήσουν κανονικά στις 11 του μήνους, αλλά θέλετε μια μεγάλη προεργασία. Ή θα πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις με τους Δήμους και δεν ξέρω πώς θα πληρώνονται, ή θα πρέπει να γίνει μια παράταση, πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση λοιπόν και από το Δήμο Καλαμάτας, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Σε σχέση με το άλλο, ήταν η Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες προκειμένου να γίνουν μικρές παρεμβάσεις παρά τη συχνή χρηματοδότηση που υπάρχει στη Σχολική Επιτροπή για την έμπρεπη λειτουργία έναρξης των σχολικών μονάδων. Και τι γίνεται με το 8ο Δημοτικό, θα λειτουργήσει το καινούργιο κτίριο τώρα. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να λειτουργήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Ήδη είναι το μοναδικό έργο το οποίο δουλεύει με χρήματα του εργολάβου και με προσδοκία πληρωμής από το ΕΣΠΑ. Έχουν βρεθεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις για 10-15 μέρες τα παιδιά, αν χρειαστεί, να λειτουργούν στον ίδιο χώρο, αλλά το σχολείο αυτό θα τελειώσει και θα παραδοθεί. Η καθημερινότητα των σχολείων ξέρω τον προβληματισμό σου που τον έχει μεταβιβάσει και η επικεφαλής της Σχολικής Επιτροπής, η κυρία Λιάπα, το δικό της προβληματισμό. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα κυβερνητικό, αργήσαμε για τους γνωστούς λόγους, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση, δηλαδή να δώσουμε προοπτική στην καταβίωση των σχολείων. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει και ένα ομόφωνο ψήφισμα γι' αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος το εισηγήθηκε, αλλά όπως ξέρετε τα ψηφίσματα δεν τα λαμβάνουμε και υπόψη. Εκείνο το οποίο έχω να σου πω είναι δεν θα αφήσουμε τα σχολεία μέσα στα σχολεία, θα κινούμε μέσα στα σχολεία. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσει, αλλά αυτό δεν είναι θέμα Δήμου, είναι θέμα Υπουργείου. Είναι θέμα χρηματοδότηση γιατί ο Δήμος τι να πρωτοπληρώσει. Άμα καθίσω και σα πω εδώ το τι πληρώνουμε για την παιδεία, είναι στις πλάτες του κόσμου τον οποίο εκπροσωπούμε. Εντάξει. Ακούστε. Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες. Είμαστε σε μια κατάσταση δυστυχώς και σε επίπεδο κυβερνητικό εξόχως προβληματική. Εκείνο που σας λέω είναι ότι δεν θα αφήσουμε τα παιδιά να κινούνται μέσα στα σκουπίδια. Εμείς έχουμε υποχρέωση να δώσουμε μια λύση. Προφανώς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το κράτος. Εντάξει.
Μια ακόμα σημαντική δωρεά έγινε από την Πανεργατική Ομοσπονδία Αμερικής και αφορούσε στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Μηχανολογικός εξοπλισμός και όχι μόνο, με τους ομογενείς να προσφέρουν και πάλι ό,τι μπορούν στον τόπο τους. Έρανο για την ενίσχυση σε μηχανήματα και αναλώσιμα υλικά του Πανεργατικού Νοσοκομείου Τρίπολης έκανε η Πανεργατική Ομοσπονδία Αμερικής, συγκεντρώνοντας περί τα 125.000 δολάρια. Όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της Πανεργατικής Ομοσπονδίας, Κώστα Καπόγιανη, οι αρκάδες ομογενείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνείσφεραν προκειμένου να ενισχυθεί το Πανεργατικό Νοσοκομείο αυτή την δύσκολη περίοδο για την χώρα. Τώρα, όσον αφορά το Πανεργατικό Νοσοκομείο, όπως είπε ο κ. Σαραντάκης, ίσχυε το 1951 μέσω της Πανεργατικής και φυσικά χρήματα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Και τώρα συνεχίζουμε όπως το παρελθόν και φέτος κάναμε ένα έρανο το οποίο το συντόνισε ο κ. Γιώργος Φρούνης. Δυστυχώς έφυγε το περασμένο Σάββατο, ήταν εδώ κάπου για 5 εβδομάδες. Και συγκεντρώσαμε πάνω από 125.000 δολάρια σε αυτό. Με αυτά τα χρήματα αγοράσαν από την Αμερική και τα στέλνουν με κοντένι δύο σκεπάσματα περίπου αξίας 20.000 δολαρίων. Και αυτά πρέπει να φτάσουν στις επόμενες δύο εβδομάδες κάπου. Και φόρμες γιατρών και... Ναι, όλα αυτά τα χρηματοδοτήματα, φόρμες γιατρών... Και νοσηλευτών. Τώρα, το άλλο είναι τρία άλλα πράγματα, τα μηχανήματα αιμοκάθησης. Αυτά όλα φυσικά τα συντονίσαμε με τη διοίκηση και τους υπεύθυνους στο νοσοκομείο. Τα κάναμε μόνοι μας και όχι χρειάζεται. Ο κ. Σουρούνης επικοινώνησε με τον κ. Χρόνη και άλλα υπεύθυνα άτομα στη διοίκηση για να συστήνουμε αυτά που χρειάζονται. Και αυτό που μας είπαν είναι τα μηχανήματα μου κάθεσης. Με αυτό θα αγοράσουμε. Η τεχνολογία όλο ένα και περισσότερο μας εκπλήσει. Το ότι φτάσαμε στο σημείο να σχεδιάζουμε ρούχα και να εκτυπώνονται μάλιστα στο σπίτι μας είναι κάτι εντυπωσιακό. Μπορεί να φαίνεται σαν μια συνηθισμένη επίδειξη μόδας, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όλα τα αντικείμενα και τα ρούχα έχουν παραχθεί μέσα από έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Υπεύθυνη για αυτήν την πρωτοποριακή ιδέα είναι η Ισραηλινή σχεδιάστρια Ντάνι Πέλεγ. Η δημιουργός σχεδίασε και τύπωσε τα πάντα στον εκτυπωτή που είχε στο σπίτι της, αποδεικνύοντας πόσο πολλά μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον, καθώς ο καθένας θα μπορεί να σχεδιάζει και να παράγει τα ρούχα που θέλει. Μπορώ να τυπώσω τα πάντα με αυτό το μηχάνημα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η πλάκα είναι πολύ μικρή γιατί αφορά μέγεθος μόνο α4. Άρα πρέπει να τυπώνω τα πάντα σε αυτό το μέγεθος και μετά να τα συνδέω ή να τα κολλάω. Αλλά δεν χρειάζεται να ράψω τίποτα. Άρα αν δεν ξέρετε να ράβετε, μπορείτε απλά να κολλήσετε τα ρούχα σας στο σπίτι. Χρειάστηκαν μήνες ερευνών για να προκύψουν τα συγκεκριμένα σχέδια και ρούχα τα οποία έχουν γίνει από ένα ανθεκτικό υλικό που είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο. Ονομάζεται Φιλαφλέξ. Το τύπωμα των κομματιών α4 χρειάζεται περίπου 20 ώρες και το κάθε ρούχο απαιτεί συνολικά περίπου 300 ώρες για να είναι έτοιμο και στη συνέχεια μπορεί να πλένεται άνετα στο πλυντήριο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία του οικιακού τρισδιάστατου εκτυπωτή επιτρέπει σε όλους μας να φορούμε αυτά τα ενδύματα. Δεν προορίζονται δηλαδή μόνο για διασημότητες πλέον και δεν είναι φτιαγμένα από σκληρό πλαστικό. Είναι πολύ εύκαμπτα. Μπορείτε να καθίσετε να τα φοράτε και να τα βάλετε ακόμα και στο πλυντήριο πιάτων. Ένας τέτοιος εκτυπωτής που μπορεί να φτιάξει ανάλογα ρούχα κοστίζει περίπου 2.000 δολάρια. Η σχεδιάστρια πιστεύει ότι όσο η νέα τεχνολογία επεκτείνεται, το κόστος θα πέσει και όλοι θα μπορούν να σχεδιάσουν τα ρούχα τους στο μέλλον. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.